Ο πρόεδρος του Μεξικού, Λόπες Ομπραδόρ, φιλοξενεί τον Τζο Μπάιντεν και τον Τζάστιν Τριντό για την πρώτη σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών από τα τέλη του 2021. Ο Μπάιντεν και ο Μεξικανός ομολογός του στοχεύουν να σημειώσουν πρόοδο στην καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών και στη διαχείριση της μετανάστευσης, αν και οι τριβές για τις ενεργειακές πολιτικές του Μεξικού βαραίνουν την κοινή συνεργασία. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Μεξικού συναντήθηκαν μαζί με κορυφαία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ατζέντα περιλαμβάνει την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού μας για να κάνουμε το ημισφαίριο ακόμα πιο ανταγωνιστικό και θα συζητήσουμε επίσης για την κοινή μας ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της κοινής μας δράσης για την αντιμετώπιση της μάστιχας της φεντανίλης, η οποία έχει σκοτώσει 100.000 Αμερικανούς μέχρι στιγμής, και για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση, κάτι για το οποίο είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό πρόκειται να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τον Μπάιντεν και τον Μεξικανό Πρόεδρο. Διαδηλωτές που αντιτίθεται στην κυβέρνηση του Μεξικανού Προέδρου έκαναν συγκεντρώσεις στην πόλη του Μεξικού τη Δευτέρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Βόρειας Αμερικής. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν επισκέπτεται τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από τότε που έφτασε στο Λευκό Οίκο πριν από 2 χρόνια.